Έφαγα τον κόσμο. Γεια Ευτύχης εδώ, αυτό είναι το Έφαγα τον κόσμο στο Σαν Μαρίνο. Με τα φαγητά που δοκιμάσαμε στο ταξίδι μας στον Άγιο Μαρίνο, την τρίτη μικρότερη χώρα της Ευρώπης. Αν δεν έχετε δει το Happy Traveler στον Άγιο Μαρίνο, το έχουμε ήδη ανεβάσει στο κανάλι μας στο YouTube. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε αποκλειστικά φαΐ, μόνο φαΐ. Bienvenuti a San Marino! Ήρθε η ώρα να φάμε το πιο παραδοσιακό πράγμα που θα φας στο Σαν Μαρίνο, την πιαντίνα. Εδώ δεν τρώνε πίτσα, βασικά τρώνε και πίτσα, αλλά πιο παραδοσιακό είναι να φας πιαντίνα. Είναι ένα ζυμάρι στο οποίο μέσα βάζουν διάφορα πράγματα, έχει πάρα πολλές επιλογές, και το κλείνουνε. Και είναι τραγανιστό. Φαίνεται υπερτέλειο. Πήραμε προσούτο κρούντο, ένα τοπικό τυρί, κρεμμόδες, σαν μοτσαρέλα, αλλά είναι ένα άλλο τυρί που τρώνε εδώ στο Σαν Μαρίνο. Και ρόκα. Ωραία. Για να φάμε την πιαντίνα μας. Σαν κρέπα είναι, φίλε. Αλλά το ζυμάρι δεν είναι μαλακό, είναι κρατσανιστό. Και εννοείται, είναι της ώρας, φτιάχνεται επί τόπου. Το τυρί που έχει μέσα το τοπικό λέγεται σκουακερόνε. Ωραίο όνομα για τυρί, σκουακερόνε. Φέρνει λίγο η γεύση του σε μπλε τυρί. Έχει λίγο αυτή την καπνιστό χαλασμενίλα. Number one, πιαντίνα. Πιαντίνα. English. Γκρέκο. Γκρέκο. Yes. Ciao, bello. Ciao, gracias. Grazie. Αυτή είναι μια παραδοσιακή παστιτσερία. Παστιτσερία λέγονται τα ζαχαροπλαστεία εδώ πέρα στην Ιταλία και στο Σαν Μαρίνο. Και είναι τα μέρη που μπορείς να πας και να φας ένα γλυκό. Έχει ίδια ηλικία με μένα αυτή η παστιτσερία. Καφές κουρασάν και τάρτα 4-20. Το ίσως πιο παραδοσιακό γλυκό που θα φάσω Σαν Μαρίνο είναι η τάρτα. Υπάρχουν διάφορες τάρτες και αυτή εδώ είναι σοκολάτα, αλλά έχει ένα πολύ περίεργο σχέδιο από πάνω. Βασικά είναι δύο σοκολάτες. Και αυτό είναι το πιο κλασικό που θα φας για πρωινό γενικότερα στην Ιταλία, κορνέτο. Και στο Σαν Μαρίνο. Κορνέτο λέγεται το κουρασάν. Κάτσαμε για φαγητό σε ένα εστιατόριο που μπορείς να φας καλό κρέας εδώ στο Σαν Μαρίνο. Και έχει υπερμπέργκερ, τα οποία φτιάχνονται με ντόπιο μοσχάρι. Και αυτό θα δοκιμάσουμε. Έχει ένα μπέργκερ και με ντόπιο μοσχάρι και επίσης με ντόπιο τυρί. Σχεδόν σε όλα τα μέρη που πάμε πηγαίνουμε και βρίσκουμε ένα καλό μπεργκεράδικο για να φάμε ένα μπαμπάτσικο μπέργκερ. Αλλά εδώ βρήκαμε καλό μπεργκεράδικο που έχει και ντόπιο κρέας και ντόπιο τυρί. Ό,τι καλύτερο. Αυτό δεν είναι μπέργκερ, είναι μια πιατέλα με τοπικά προϊόντα. Σαλάμι από το Σαν Μαρίνο, προσούτο κρούντο από το Σαν Μαρίνο. Αυτή εδώ είναι η ζύμη που βάζουν στα διάσημα πιαντίνε, που είναι αυτές οι πίτες τέλος πάντων που τις κλείνουν και βάζουν μέσα διάφορα πράγματα. Ίσως είναι το πιο παραδοσιακό πράγμα που θα φας εδώ πέρα. Και ναι, αυτή εδώ η πίτα είναι η τοπική που τη χρησιμοποιούν για αυτή τη συνταγή. Και έχουμε εδώ πέρα πάστα ηλιάς, κρέμα από μανιτάρια και αυτό είναι ένα τυρί τοπικό που λέγεται καλτσάτα. Come si chiama questo formaggio? Stracchio. Stracchio.
Στρακίνο. Στρακίνο λέγεται. Στρακίνο. Πολύ ωραίο. Αυτό έχει και τρούφα. Μαλακό κίτρινο τυρί. Κασεροειδές. Σαλάμι ντόπιο. Σαν μαρινίτικο. Μαλακό και πεντανόστιμο. Αλλά αρκετά λιπαρό. Σαν μαρινίτικο είπα. Το σωστό είναι από άγιο μαρινίτικο. Μορταδέλα. Λατρεύω μορταδέλα. Και κρούντο, προσούτο. Ωραία είναι αυτή η ζύμη. Όταν κάνουν την πιαντίνα, την τηγανίζουνε. Έτσι την καταλαβαίνεις ακριβώς όπως είναι και μπισκοτίζει λίγο σαν ζυμάρι. Καλό είναι. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το τοπικό μπέργκερ. Έχει κάτι κολλημένο πάνω στο ψωμί που τρώγεται. Είμαι σίγουρος ότι τρώγεται, δεν μπορεί να το κολλήσει αν έτσι και να μην τρώγεται. Ναι, είναι βρώσιμο χαρτί κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο γράφει ότι αυτό εδώ το μπέργκερ περιέχει προϊόντα από το Σαν Μαρίνο. Εν τω μεταξύ έχει μια, κοιτάξτε, έχει το λιωμένο τυρί αυτό. Μαγιονέζα, κέτσαπ, μαρούλι, ντομάτα. Ολόφρεσκο ψωμί και το αγιομαρινίτικο μοσχάρι. Έπος. Με τόσα μπέργκερ που έχουμε φάει σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ανοίξουμε ένα μπεργκεράδικο στην Ελλάδα. Τι λέτε? Στάση σε παραδοσιακό καφέ για ένα τιραμισού, επιβάλλεται. Ωραία για φαγητό, αλλά επειδή αυτή την εποχή που ήρθαμε τα εστιατόρια το βράδυ δεν λειτουργούνε, αλλά είναι ανοιχτά μόνο για take away, θα πάρουμε φαγητό και θα πάμε να το φάμε σπίτι. Έτοιμοι, πάμε να φάμε. Και μπορεί η πιαντίνα να είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που θα φας εδώ στο Σαν Μαρίνο, αλλά και η πίτσα δεν πάει πίσω. Είσαι σε ένα κράτος που είναι σόκλισο στην Ιταλία. Έχει ιταλική κουλτούρα και δεν θα μπορούσε να μην είναι ένα μέρος που θα φας και καταπληκτική ιταλική πίτσα. Λεπτή παραδοσιακή. Και πήραμε πίτσα λαβερντούρε, δηλαδή πίτσα με λαχανικά. Έχει κολοκυθάκι, μελιτζάνα, σπανάκι, αγκινάρα και ηλιές. Γεια μας. Αυτά είναι. Αξίζει να πάρεις το καράβι, να έρθεις στην Ιταλία, να φας πίτσα και να γυρίσεις πίσω. Για να δούμε τι λέει αυτή εδώ η φοβερή τάρτα. Για να δούμε τι τάρτες φτιάχνουνε στο Σαν Μαρίνο. Χω χω χω.
Βασικά δεν είναι τάρτα, είναι γκοφρέτο τάρτα. Είναι γκοφρέτα με σοκολάτα. Κοιτάξτε πώς είναι. Είναι γκοφρέτα. Αυτό εδώ είναι το ένα από τα πιο παραδοσιακά γλυκά στο Σαν Μαρίνο. Και πώς το τρώω αυτό, είναι ολόκληρο, δεν είναι σε κομμάτια. Το κόβω, τι κάνω με μαχαίρι. Το κόψα. Ωραίο είναι, αλλά το περίμενα αλλιώς. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική γκοφρέτα με στρώσεις σοκολάτας. Έχει και σοκολάτα έτσι απ' έξω. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Αλλά είναι γκοφρέτα, όχι τάρτα. Αυτό ήταν λοιπόν το έφαγα τον κόσμο στο Σαν Μαρίνο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα τεράστιο like αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και γράψτε τι σας άρεσε περισσότερο και το τι θα θέλατε εσείς να δοκιμάσετε. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Έφαγα τον κόσμο.